Οκ, σου έχει πάρα πολύ καιρό να κάνω vlog. Και από τότε που κάμα το τελευταίο vlog, έχω πάρα πολλούς καινούριους subscribers που πολύ πιθανόν δεν έχουν ιδέα τι είναι το vlog. Για όσους δεν ξέρουν, το vlog το ηχογραφώ με το κινητό μου παρά με την κάμερα μου, για να μπορώ να το παίρνω παντού. Και γενικά στα vlogs δείχνω τη ζωή μου για όσους ενδιαφέρονται να δουν. Καλά θα κάνατε να δείτε τα προηγούμενα μου vlogs, γιατί πάρα πολλοί όταν κάνω subscribe σε ένα κανάλι, παρά να δουν τα παλιά videos, κάνουν subscribe και απλά βλέπουν τα videos από τη μέρα που κάναν subscribe και παρακάτω. Και επειδή δεν έβαλα τόσα πολλά videos τώρα τελευταία στο κανονικό κανάλι, καλά θα κάνατε να δείτε κάποια παλιά vlogs, γιατί εγώ προσωπικά νομίζω είναι τα πιο ωραία videos, γιατί είμαι παραπάνω ο εαυτός μου, δείχνω τις μαλακές που κάνω εκτός που το YouTube, ας πούμε. Εφτίζα! Εν ωραία! Που πήγα Αγγλία, που πήγα Ολλανδία, που βαρκούμε μέσα στο σπίτι. Πολλές φορές στο vlog, απλά κάθομαι εδώ στο studio και I just talk to myself. Λαλώ τις σκέψεις μου, λαλώ τι με νευριάζει. Πάρα πολλοί με ρωτάτε, τσιτσάι! Πότε θα κάνεις την παροδία? Την παροδία! Έχει τόσον καιρό που σας είπα θα κάνω παροδία, για όσους δεν ξέρουν, όπως τα ελληνικά και κυπριακά ζώα, αλλά με sports. Δηλαδή να δείχνω μάπα, ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, tennis, boxing και να λαλώ μαλακές από πάνω, για να δείτε ότι όντως το δουλεύω, να σας δείξω ένα δείγμα. Αγάπη μου! Έλα! Έλα! Το λοιπόν, απλά θέλω να σου πω ότι δεν θέλω πλέον να είμαστε σε σχέση. Mm-hmm. Σε βαρέθηκα. Εγώ και εσύ τελειώσαμε. Mm-hmm. Το λοιπόν, εσύ μου αρέσεις. Mm-hmm. Εγώ είμαι Πετρούλα και θα είμαι το νέο σου αγόρι. Εσύ δεν με γαμάς, εγώ σε γαμάω. Yeah. Αν ζηλεύεις σε κάποια φάση, μην το κάνεις. Μην ζηλεύεις, θα σ' αγαπάω mm-hmm. μέχρι να βαρεθώ, εντάξει. Ετοίμασε τον κόλο σου. Ό,τι γάμισες, φίλε. Wasn't that funny! Και αρκώ πολλά να το κάνω, όχι επειδή πολλά δύσκολο, αλλά επειδή μετακομίζω, επίσης για όσους δεν το ξέρουν, βασικά να σας πω κάτι, για όσους δεν με έχουν στο Facebook και στο Instagram, χάνετε πάρα πολλά νέα, για όσους ενδιαφέρονται, πολλοί στα αρχίδια σας, αλλά κάποιοι όντως ενδιαφέρονται και με ρωτάτε συνέχεια στα comments στο YouTube, τσιτσάι, πότε θα κάνεις καινούριο βίντεο? Μπορείτε στο Instagram να μπείτε που το computer σας, δεν χρειάζεται smartphone. Βάζω σχεδόν κάθε μέρα φωτογραφίες και βιντεάκια με τα νέα μου. So anyway, μετακομίζω. And it's taking us a long fucking time. Έτσι γι' αυτό που things are a little bit fucked up με τα βίντεο. Μετακομίζω με την Κάτια σε ένα διαμέρισμα που ήταν του παππού μου. Ο παππούς μου μετακόμισε κάτω επειδή είμαστε δεύτερο όροφο. Look, θα κάνω vlog τώρα επειδή αυτή ήταν η κουζίνα. Ρίξαμε την κουζίνα, we're gonna do another κουζούνα. Κουζούνα τσιτσάι! Γενικά είναι να αλλάξουμε όλο το διαμέρισμα, so I'm gonna show you right now what the fuck is going on. Αυτό θα είναι το bedroom. Αυτό είναι το toilet. Έχει 5 σκάλες. Εδώ. Κουζίνα. Σαλόνι. Δεν ξέρω ακόμα. I don't know. Και αν πάμε έξω, έχει βεράντα που εδώ δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνουμε. And shit. Και hold on. Και εδώ έχουμε δεύτερη κουζίνα που προς το παρόν is all fucked up and shit. Και όταν έχω κάποια λεφτά έξτρα θα τα αλλάξουμε. Προς το παρόν δεν έχω. Επειδή εμείς οι YouTubers, οι Έλληνες, δεν βγάζουμε τα ίδια λεφτά που βγάζουν οι ξένοι. Πάω Λευκοσία με την Κάτια, πάμε στο Leroy Merlin να αλλάξουμε κάτι κουρτίνες. Επειδή αγόρασα κάτι κουρτίνες που νόμιζα ήθελε η Κάτια και τελικά δεν τα θέλει η Κάτια. So, τώρα πάμε Λευκοσία απλά για να αλλάξουμε τις κουρτίνες. By the way, πολλοί μου γράφετε να μεν μιλώ στην κάμερα την ώρα που οδηγώ. Αυτή τη στιγμή κρατά το τιμόνι η Κάτια. Αλλά όταν κάνω Instagram, εγώ το κρατώ. So, είπα της Κάτιας, γιατί να μην κάνουμε έτσι το διαμέρισμα. Να γεμάτο φώτα στον τοίχο.
Για το μωρό. Άντρες, όταν ψουμίζετε για κουρτίνες, απλά αφήστε τη γυναίκα να πιάει ό,τι θέλει. Just leave it. Just please, just μην ασχοληθείς με τις κουρτίνες. Νομίζω ξανά κάμα τον το αστείο, αλλά να το ξαναπώ, θα πάμε στο τράβα και αρκούδα. Μπρέσκα! 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 Ήταν να αγοράσω τον το παντελόνι, μετά είδα ότι γράφει super black. Παιδιά, πείτε μου ποιο τσαντάκι να πάρω, δεν ξέρω, το άσπρο ή το ροζ. Ρωτάμε η Κάτια πότε θα φύγουμε και λαλώ της σε λίγο. Το αγαπημένο μαχαζί του Sim Simi. It's fucking hot. Υπόψε, παίζει ο Hardwell στη Λάρνακα, στην Κύπρο. Ο Hardwell, για όσους δεν ξέρουν, είναι ο number one DJ στον κόσμο. Θα δοκιμάσω να κάνω λίγο interview με τον Hardwell, τουλάχιστον 2-3 ερωτήσεις. Ένα λίγο δύσκολο γιατί θα έχει πολλά κανάλια για με να του κάνουν interview με τις κάμερες τις ακριβές, με τα μικρόφωνα τα ωραία. Και εγώ να πάω με το κινητό μου, έτσι, για vlog. Θα του πω, yo Hardwell, είμαι YouTuber, δώσ' μου σημασία. Δρόνο, είπα ήδη ότι δρόνο, ναι. It's hot. Είμαστε στον δρόμο και πάμε Hardwell. Τώρα τα μαλλιά της Κάτια. Okay, so τώρα είμαι backstage στο VIP φάση. Περίμενα να σας δείξω τον κόσμο που έχει. Φαίνονται! Ξέρω αν με ακούσατε πριν, γι' αυτό να τα ξαναπώ. Είμαι backstage στη VIP, ο Hardwell είναι δίπλα. Αλλά δεν νομίζω να μπορώ να κάνω interview γιατί είναι πολλά έτσι κλειστός. Ο χώρος and shit. And I was hoping to get an interview, but I doubt I will. There's no way I will. Αλλά είμαι backstage. Τούτος είναι ο Steve που έκαμε το comments on 5 μαζί μου. Του δώσε να κάνει interview με τον Hardwell. Lucky bitch. Στέκεται κάπου που θα έπρεπε να στέκομαι εγώ. Αλλά, οκ. Hardwell, δέμε. Hardwell. Έχω κάτι να πω. Χτες πήρα off από δουλειά για να πάω στο Hardwell event. Υποτίθεται για να κάνω λίγο interview. Τουλάχιστον δύο ερωτήσεις ήταν να ρωτήσω κάτι αστείο, ξέρω εγώ, ας πούμε, πώς νιώθεις που είμαι καλύτερος DJ από σένα. Κάτι απλά για να γελάσουμε, ξέρω εγώ. Παρά ας πούμε σαν τους άλλους interviewers που όλοι ρωτούν το ίδιο πράγμα. Σε πώς νιώθεις που είσαι number one DJ? Και αναγκάζεται να πει, νιώθω τέλεια, ξέρω εγώ, whatever, what the fuck. Ο Steve, αυτός που με βοήθησε να κάνω το comment song 5, με κανόνισε με backstage και VIP pass. Να και το pass μου, the press pass μου and shit, για να πάω backstage.
Υποτίθεται για να κάνω interview. Τώρα τσαμε στο backstage, ήταν λίγο της πουτάνας, δηλαδή είχε άλλα κανάλια τσαμε με επαγγελματικές κάμερες και μικρόφωνα and shit για να τον κάνω interview. Και πάω εγώ ας πούμε με το κινητό μου, επειδή τα vlogs κάνω τα με το κινητό, φαίνεται λίγο what the fuck. Και τι έγινε, μα φύγαν. Δεν μ' αφήγαν να κάνω interview τον Hardwell. So, τούτο που θέλω να πω είναι ας πούμε ότι το Super FM, ένα ράδιο στην Κύπρο, έκαμε interview τον Hardwell, αλλά εγώ δεν μπορούσα. Και γιατί με προβληματίζει αυτό? Well, θα σας πω ένα στατιστικό, θέλω να ακουστώ ψώνιο ή ξέρω κάτι, αλλά θα σας πω ένα αληθινό πραγματικό στατιστικό. Τα δύο μου κανάλια στο YouTube παίρνουν περισσότερα views, καθημερινά views, από όλα τα κανάλια της Κύπρου μαζί. Αυτό είναι αληθινό στατιστικό. Αλλά πού να με αφήγουν εμέναν που έχω περισσότερα καθημερινά views από όλα τα κανάλια της Κύπρου να κάνω interview το Hardwell με το κινητό μου? Χα! Ας πούμε το interview στο ράδιο, πόσοι θα τα ακούσουν στην Κύπρο? 7-8 χιλιάδες άτομα. Αυτό το vlog πόσοι θα το δουν? 200 χιλιάδες άτομα. And this is my point. Στην Κύπρο και στην Ελλάδα είμαστε ακόμα τόσο πίσω, ακόμα δεν καταλαβαίνουμε τη δύναμη του ίντερνετ. Ακόμα δεν καταλαβαίνουν ότι εγώ με το κινητό μου θα πάρω ένα σωρό παραπάνω views από ένα κανάλι της Κύπρου. Επειδή ο Τσουτζέι είναι απλά ένας μαλάκας με το κινητό, σιγά μην κάνει interview τον Hardwell. Και ποια είναι η μαλακία? Η Κάτια κατάφερε να μπει μέσα να μιλήσει με τον Hardwell. Βγάλαμε και κάποιες φωτογραφίες και μπράβο της. Αλλά εγώ... Όχι! Ήθελα πολλά να τον κάνω interview για το vlog, γιατί θα είχε χάζει. But... Okay. So, για αυτόν τον σκοπό, τώρα φορώ το μπλουζάκι. YouTube is a real job. YouTube is not a real job. YouTube is a real job. Cyprus, ξυπνάτε. Ελλάδα, ξυπνάτε. So, το διαμέρισμα προχωράει, το κάναμε μοβ με άσπρο. It's looking pretty cool. Αλλά έχω ένα παράπονο, όπως πάντα. Θέλω να κάνω δυσφήμιση, αλλά θα κάνω δυσφήμιση. Δεν πρόκειται να ξαναγοράσω κάτι ακριβό που το IKEA. Το IKEA κάνει μόνο για διακοσμητικά και έτσι καμιά καρέκλα και ξέρω. Έβαλα μας στην κουζίνα που φαίνεται ωραία, αλλά έχει τόσα λάθη. So anyway, βάλαμε και παρκέ, βάλαμε και κάτι φωτιστικά στα αρχίδια σας. Okay. Πάρα πολλοί από εσάς δεν θέλετε να με ακολουθάτε στο gaming κανάλι, επειδή σας απασχολούν τα gaming παιχνίδια. Τα gaming videos, γενικά τα παιχνίδια. Δεν χρειάζεται να σας αρέσουν τα παιχνίδια για να σας αρέσουν τα gaming videos που κάνω. Γιατί είπα το αρκετές φορές, θα το πω άλλη μια φορά. Τα gaming videos που κάνω δεν έχουν σχέση τόσο πολλά με ποια παιχνίδια παίζω. Για μένα είναι αστεία, γιατί παίζω μαλακίες, γίνονται μαλακίες, λέω πολλές μαλακίες, είναι αστεία, γελούμε. Κάντε με στο gaming κανάλι, γιατί τα βίντεο πάλι έχουν το ίδιο χιούμορ. Γιατί πάλι εγώ είμαι. Έχουν το ίδιο χιούμορ με το κανονικό κανάλι, ας πούμε. Παλιά είχα σκοπό να κάνω vlog κανάλι. Θα είναι λίγο τσίτης πουτάνας να έχω τρία κανάλια. Αλλά άλλοι YouTubers τα καταφέρνουν. So, γιατί να μην μπορώ να καταφέρω? Επίσης, στους καινούριους subscribers, δεν είμαι καθυστερημένος. Ελπίζω. Απλά έτσι είμαι. Να διαβάσουμε κάποια comments στο YouTube. Ο Ηλίας μου λέει σε ένα βίντεο, τι καθυστερημένος μπάσταρτος που είσαι ρε TJ, πολύ μαλακάς, freak, totally freak. Thank you Ηλία για τα γλυκά σου λόγια.
Δεν έχω μπαταρία. Στο βίντεο η σύσκεψη ο Λίνξ μου λέει «Okay, that was really funny». Thank you, Λίνξ. Thank you, Λίνξ. Για όσους δεν ξέρουν το Λίνξ, και ο Λίνξ σαν εμένα είναι μαλάκας. Επίσης στο βίντεο η σύσκεψη ο Γιώργος, για να δείτε πόσο ηλίθιος είναι, γράφει «Έφαγες 8 λεπτά από τη ζωή σου για να κάνεις αυτό» και μετά λες «Δεν έχω χρόνο» όταν τον ξοδεύεις για μαλακίες. Γιώργο ηλίθιε, όταν έχω ένα βίντεο 8 λεπτό, δεν τρώω 8 λεπτά τη ζωή μου για να το κάνω. Τρώω περίπου 2 μέρες. Γιατί πρέπει να το ηχογραφήσω, να το βιντεογραφήσω. Κάνω και τους 4 χαρακτήρες, άρα χρειάζομαι ολόκληρη μέρα. Και μετά χρειάζομαι άλλη μια μέρα για να το κάνω edit. Όχι 8 λεπτά. Ρε παιδιά, έλεος! Εκείνος κάθεται και χαλάει όλο του το χρόνο για να φτιάξει ένα βίντεο. Έλεος σεβασμός! Σοβαρευτείτε λιγάκι! TJ, μην ακούς τα άσχημα σχόλια! Stay strong! Thank you, chocolate candy! Thank you! Που με καταλαβαίνεις! Chocolate candy! Με θαυμαστικό! Περιμένετε, βλέπω έναν άλλο ηλίθιο comment. Ναι, ο PewDiePie είναι καλύτερος! Anyway, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog. Sorry αν είμαι λίγο έξτρα καθυστερημένος. Για τους καινούριους subscribers, δείτε τα άλλα vlogs. Έχω κάνω πάρα πολλά πράγματα. Για τους παλιούς subscribers που είστε ακόμα subscribe, thank you very much που ακόμα ασχολείστε μαζί μου, ειδικά σε φάση που δεν ανεβάζω πολλά videos. Ειλικρινά, I'm sorry. Έφτισα πάλι. What the fuck, ειλικρινά. TJ! Αν είσαι καμιά μάμα που βλέπει τα βίντεο μου, thank you! Αν είσαι 10 χρονών, μην βρίζεις σαν εμένα. Αν είσαι 15, βάλε προφυλακτικό. Αν είσαι 20, χαίρομαι γιατί αρέσκει μου να βλέπω 20χρονους που βλέπουν τα βίντεο μου. Αν είσαι 30, μην παντρευτείς ακόμα. Περίμενε άλλο λίγο! Wait! Αν είσαι 80, σταμάτα να μαϊρεύκεις μπιζέλια για τα μωρά. Τα μωρά δεν θέλουν μπιζέλια. Okay, γιαγιά! Αν είσαι 100, wow, που ζεις ακόμα. Αν είσαι σάντουιτσις, πεινώ, make me a sandwich. Αν είσαι ένας νεαρός YouTuber που έχει 20 subscribers και αναρωτιέται γιατί δεν έχει περισσότερους, φυγέ, άι στο YouTube. Ειδικά αν κάνεις ελληνικά, φάκε, μην τρώεις την ώρα σου. Πήγαινε κάμε κάτι άλλο. Αν είσαι ο Hardwell, ευχαριστώ που με άφηγες να κάνω interview. Έτσι φταίεις εσύ. Αλλά πάλι. Αν ξέρεις ελληνικά, αυτυχώς. Αν είσαι αστυνομικός, σε παρακαλώ σταμάτα να δέρνεις τους μαύρους. Αν είσαι ο πρόεδρος της Κύπρου, σε παρακαλώ αυτοκτόνα. Αν είσαι ο 2J, τέλειος το vlog. Okay.